Μιλάω με τον κύριο Γιάννη Γωνιανάκη, είναι ο πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Νομού Ηρακλείου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Γωνιανάκη. Καλό μεσημέρι σας, στο κρατέ σας. Και στο Ηράκλειο πρόσφατα έγινε σύσκεψη σωματείων, πρέπει να πούμε, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, συμμερίζεστε αυτήν την προσπάθεια αισιοδοξία αλλά και εφησυχασμού του κόσμου ότι μη στεναχωριέστε, παιδιά. Δεν, όχι μόνο δεν θα δημιουργήσουμε προβλήματα, απέναντίας προσπαθούμε να λύσουμε αδικίες, να λύσουμε προβλήματα, να βάλουμε μια τάξη και από τον προηγούμενο νόμο που όντως δημιούργησε προβλήματα κτλ. Κτλ. Αυτό επιχειρεί το νέο ασφαλιστικό κτλ. Τι λέτε? Είναι αυτό, είναι η προσπάθεια της κυβέρνησης να εμφανίσει το κρέας ψάρι και εδώ ειδικότερα τα σωματεία και συνταξιούχοι αλλά και όλος ο λαός πρέπει να καταλάβει πως αυτή τη στιγμή η τελευταία κατάκτηση της εργατικής τάξης έχει μπει για τα καλά στο στόχαστρο, παίρνοντας τη σκυτάλη από την προηγούμενη κυβέρνηση, όπως έκανε και σε άλλους νόμους, π.χ. όπως έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο για την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση που έγινε νόμος Βρούτση Αξιόγλου. Αυτή τη στιγμή θα δούμε ένα νόμο Κατρούγκαλου Βρούτση που ουσιαστικά έχει να βάλει την ιδιωτική ασφάλιση αλλά και μία πλήρη ανατροπή σε ό,τι είχε απομείνει όρθιο και είχε καταφέρει και είχε κερδίσει εργατική τάξη. Και εδώ θέλει οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι. Και κύριε, αυτό παλεύουμε μέσα από τα σωματεία, και ήδη δεκάδες σωματεία και εδώ στο Ηράκλειο έχουν ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα, βλέποντας ποια είναι η πραγματική κατάσταση και ειδικότερα και στους συνταξιούχους αλλά και στις παροχές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ασφαλιστικό σύστημα αλλά και τις αδικίες, βάζοντας μπροστά ότι λέμε πως δεν θα περάσει αυτό το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο. Και ήδη υπάρχουν δεκάδες αποφάσεις συμμετοχές σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Το κύριο για μας είναι πως εδώ πρέπει, δεν είναι μόνο το ζήτημα της σύνταξης. Και ειδικότερα αυτό που λένε πως μια μερίδα θα έχει αυξήσεις. Αν πούμε πως από το 12 και μετά με τα μνημόνια είχαμε 40% μείωση μισθών, μεροκαμάτων αλλά και συντάξεων. Μόνο οι συνταξιούχοι έχουν δει 13 μειώσεις. Και πραγματικά το 70% των συνταξιούχων είναι κάτω από τα 600 ευρώ σύνταξη. Δείχνει ουσιαστικά πως εδώ ουσιαστικά θα οδηγήσουν το λαό στην εξαθλίωση. Εμείς όσα μέσα μαζικής ενημέρωσης και αν έχουν, ό,τι και προπαγάνδα να προσπαθούν να κάνουν, μέσα στους χώρους δουλειάς, μέσα από συνελεύσεις, να διεκδικήσουμε τα πραγματικά δίκαια αιτήματά μας που είναι το δημόσιο καθολικό υποχρεωτικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης για όλους. Και είναι το κύριο ζήτημα, βάζοντας και τα κρατικά ζητήματα που έχουν μια σειρά χώροι. Όπως π.χ. η οικοδόμη, που δεν μπορεί σήμερα ο οικοδόμος να βγει στα 62 του χρόνια σύνταξη και αυτοί όπως επικαλούνται τώρα με 40 χρόνια δουλειάς, που ουσιαστικά οδηγεί μαθηματική ακρίβεια πως κανένας οικοδόμος δεν θα πάρει σύνταξη. Δηλαδή θα οδηγείται από τη δουλειά στον τάφο. Και είναι το κύριο ζήτημα για μας να το αναδείξουμε, να οργανωθούμε, να συμπληρωθούμε και ήδη έχουμε καλά δείγματα από τους εργαζόμενους μέσα στους κλάδους. Ναι. Συμμερίζεστε αυτό το ασφαλιστικό που υπάρχει τώρα, σας ικανοποιεί? Γιατί η κυβέρνηση λέει κύριε Γωνιανάκη, παιδιά, εγώ δεν είμαι ικανοποιημένη, λέει, από αυτό το ασφαλιστικό. Θέλω να το αλλάξω, να το βελτιώσω. Εσείς είσαστε, αυτό λέει η κυβέρνηση. Εσείς υπερασπίζεστε αυτό το μοντέλο, αυτό το σύστημα που υπάρχει σήμερα? Ή ποιο είναι το κριτήριο που πρέπει να με βάση αυτό να δούμε γιατί κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα πρέπει να συζητήσουμε τώρα που είμαστε στον 21ο αιώνα φυσικά? Να σας πω, αυτό που από τη δεκαετία 90 βλέπουμε που ξεκίνησε από την επίθεση τότε της κυβέρνησης του με τον Υπουργό Εργασίας, το ΣΥΟΦΑ, αν θυμάμαι παλιότερα, ήταν μια επίθεση σε ό,τι είχε κατακτήσει η εργατική τάξη. Δεν είναι πως υπερασπιζόμαστε το σημερινό μοντέλο έτσι όπως είναι. Με όλα τα κακά, τα στραβά, γιατί κάθε κυβέρνηση που ερχόταν υποτίθεται το διόρθωνε, το έφτιαχνε για τα επόμενα 60 χρόνια, αλλά ουσιαστικά εις βάρος των εργαζομένων, εις βάρος του απλού λαού, των αυτοαπασχολουμένων, των αγροτών και άλλων στρωμάτων. Το κύριο που υπερασπιζόμαστε εμείς σήμερα με την τεχνολογία, την ανάπτυξη που υπάρχει σήμερα, ο εργαζόμενος δεν πρέπει να έχει εισφορές. Αλλά κύριο υπεύθυνος πρέπει να είναι η εργοδοσία και το κράτος, η αστική τάξη, το κεφάλαιο. Γιατί πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια τον πλούτο τον παράγουν οι εργάτες. Και πραγματικά από αυτούς τα παίρνουν. Και όλα τα κλεμμένα σε μια έκθεση και ανακοίνωση που έχει βγει από το 50 και μετά μιλάμε για 50 δις ευρώ που έχουν κλαπεί από τα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων. Μην πάρουμε τα πιο πρόσφατα με το PSI, ναι, με το χρηματιστήριο, τον τζόγο και όλα αυτά. Το ζήτημα για μας είναι να και παλεύουμε για ένα σύγχρονο δημόσια καθολικό ασφαλιστικό σύστημα
με σύνταξη στα 55 για τα βαρέα και αθυγινά και 50 για τις γυναίκες αντίστοιχα, στα 60 και στα 55 για τους 40 και τις γυναίκες. Παλεύουμε για παρουσιάσει καμία σύνταξη κάτω από 750 ευρώ. Παλεύουμε δηλαδή να διορθωθούν όλα αυτά που έχουν φέρει οι προηγούμενες κυβερνήσεις και συνεχίζουν με τελικό στόχο, γιατί αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι, πως ο τελικός στόχος είναι να απαλλαγεί η εργοδοσία και το κράτος από αυτή τη μεγάλη κατάκτηση που λέγεται κοινωνική ασφάλιση. Και αυτό είναι εμπόδιο. Γι' αυτό το ονομάζουν και μισθολογικό κόστος και ουσιαστικά ποντάρουν εκεί ώστε να σπρώξουν τους εργαζόμενους, να τους κάνουν από εργαζόμενους ατομικό επενδυτή εντός εισαγωγικών. Και έχουμε πολλά παραδείγματα και στη χώρα μας και παγκόσμια με ασφαλιστικές εταιρείες που βάλεσαν κανόνι και μείναν οι εργαζόμενοι και οι ασφαλισμοί σε αυτές τις εταιρείες στον άσο, που ουσιαστικά μας δείχνει πως θέλουν ακόμη και από αυτό τον ιδρώτα, από αυτήν την κατάκτηση, να ξεζουμίσουν ακόμη περισσότερο τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Ναι. Εδώ πρέπει να βάλουμε στο στόχαστρο και την πλειοψηφία της διοίκησης ΓΕΣΕ. Γιατί το λέω αυτό, διότι για τα επαγγελματικά ταμεία, που είναι μια σημαντική παράμετρος, αυτό που λέμε ιδιωτικοποίηση, εμπορευματοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης, είναι πρόταση και τη στηρίζει με νίκια και με δόντια η πλειοψηφία της διοίκησης ΓΕΣΕ. Αυτή η πλειοψηφία. Η δυνάμεις εκεί και τα λοιπά. Ναι. Αυτή η πλειοψηφία. Και ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ προσωπικά, ατομικά δηλαδή, αλλά και ο ίδιος δηλαδή. Έχουν πάρει προπολού διαζύγιο με τα δίκαια της εργατικής τάξης και γι' αυτό πρέπει να βγάλουν συμπεράσματα και οι εργαζόμενοι και να τους γυρίσουν την πλάτη, αλλά κύριε, να καταδικάσουν τέτοιες ηγεσίες που δεν είναι μόνο στο ασφαλιστικό. Είδαμε τις προάλλες και υπογράψαν ουσιαστικά την επέκταση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον ίδιο παράδοκτο μισθό, ουσιαστικά βάζοντας τα φόπλατα σε άλλες κλαδικές οργανώσεις που παλεύουν αυτή τη στιγμή για κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Προπολού έχουν δείξει πως το μόνο που τους νοιάζει είναι πως θα εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα του Συλλόγου Ελλήνων Βιομηχάνων και τίποτα άλλο, και δεν υπολογίζουν τίποτα. Αυτοί που λέγανε ότι είμαστε διορισμένη διοίκηση εντός εισαγωγικών και δεν μπορούμε να εξαγγείλουμε κινητοποιήσεις, αν και σε παλιότερες ανακοινώσεις είχαν παραδεχτεί ότι η απεργία έχει φάει τα ψωμιά τους και ποιος εργοδότης ή άλλες δηλώσεις, ή ποιος εργοδότης θα δώσει 750 ευρώ αυτή τη στιγμή. Πως δεν αντέχει η οικονομία, αλλά και αντέχει ο εργαζόμενος να παίρνει κάτω από 750, που και τα 750 ευρώ σήμερα μισθός είναι λίγο, έχουν δείξει πραγματικά ποιοι είναι. Και ειδικότερα ένα βάρος παραπάνω, ουσιαστικά και παρακάτω σε εργατικά κέντρα που πλειοψηφούν οι δυνάμεις της ΠΑΣ και ΔΑΚΕ και της αυτόνομης παρέμβασης, που ουσιαστικά γίνονται δεκανίκια αυτινής της εργατικής πλειοψηφίας του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού. Και φτάνουν και σε άλλα ακραία πράγματα, όπως είναι μηνύσεις σε συνδικαλιστές, δίνοντας χέρι βοηθείας αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση να εφαρμόσει το νόμο σε τάξη που θέλει. Βέβαια, πρέπει να ξέρουν ότι εμάς δεν μας φοβίζουν ούτε οι μηνύσεις και, κύρια, θα δώσουμε τη μάχη με περισσότερο ακόμη πείσμα να αποκαλύπτονται στα μάτια των εργαζομένων, ώσπου να τους πετάξει η ίδια η εργατική τάξη από αυτό το βαρύδι που είναι μέσα στο κίνημα, μέσα στη σωματεία. Απεργιακό κάλεσμα λοιπόν παντού. Και νομίζω ότι εδώ τώρα χωρά ο κάθε εργαζόμενος. Δεν υπάρχει τώρα περίεργο. Εγώ δεν ήξερα, εμένα με πιάνει, εγώ δούλεψα, άσε να κάτσω λίγο στο καφενείο, να τρέξω νεότερες κτλ. Όχι, πραγματικά αυτό που δίνουμε σαν σύνθημα και εδώ στην Κρήτη και στο Ηράκλειο αλλά και πανελλαδικά είναι πως χρειάζεται ξεσηκωμός παντού και έχουμε τις δυνάμεις και πρέπει εδώ πέρα ο κάθε εργαζόμενος να πάρει την ευθύνη και να δώσει παρόν την απεργιακή απάντηση, αλλά κύριε και σε όλες τις κινητοποιήσεις που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα, γιατί πραγματικά εδώ πάνε να τα ισοπεδώσουν όλα. Και δεν πρέπει να περάσει αυτό που θέλει η συνδικαλιστική μαφία της ΓΕΣΕ, της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕ, που ουσιαστικά θέλει μια εργασιακή ειρήνη και το εργαζόμενο αυτή τη στιγμή σκλάβος του 21ου αιώνα. Κύριε Γουνιανάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Γεια σας.